Έχετε φιλανθρωπικό χαρακτήρα? Αυτά τα με τις πολλές φιλανθρωπίες αισθάνεσαι και λίγο άσχημα. Το καλό είναι να μην χρειάζεσαι σε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να μην ανάγκη να είσαι να, συνέχεια στην πρώτη γραμμή να ζητιέσαι για αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε δουλέψει κάποια φορά στη ζωή σας αφιλοκερδός? Συναυλία για τη Ιουγκοσλαβία, συναυλία για τον Ατσαλάν, συναυλία για τους Κούρδους. Τι άλλο να κάνω δηλαδή? Χωρίς να το ξέρατε, να δουλεύετε σε κάποιο μαγαζί και να μην πληρωθεί. Δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό δεν θα το έκανα. Όπως μου φαίνεται αδιανόητο, αυτό που πάνε σε... Το λέω τώρα γιατί ας πούμε η κόρη μου είναι στην Αγγλία και σπουδάζει καλή ώρα κινηματογράφο, βίντεο, σκηνοθεσίες και τέτοια και ξέρω παιδιά που έχουν τελειώσει, τα παίρνουν σε διάφορα κανάλια εδώ σαν ασκούμενος για 4-5 μήνες, αμυστή και μετά σου λένε εντάξει τώρα παιδιά και πάνε άλλοι. Και βγάζουν τη δουλειά τζάμπα συνεχώς για αυτό το πράγμα, δεν το έκανα ποτέ και είναι χυδαίο. Είναι χυδαίο. Και καλώς ήρθες, απλώνεις αγαπιά. Eurovision έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Ούτε που θα μας εκπροσωπεί. Είχα παρακολουθήσει το απρέτου άπου, είχε πει πώς τη λένε, η Διβίκη Λεανδρός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Την Παπαρίζου, αφού είχε βγει πρώτη. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θεσμό? Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το θεσμό. Εντάξει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από εμένα. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορώ να λέω για πράγματα που δεν έχω καμία συμμετοχή, καμία διάθεση, καμία σχέση με το αντικείμενο. Δεν, ούτε ξέρω, ούτε ασχολούμαι, ούτε. Εντάξει. Περνάει κανείς δύο ώρες ευχάριστα. Δεν είναι κακό αυτό τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας και τα δαιμονοποιούμε όλα. Αρκεί να δίνεις την αντίστοιχη βαρύτητα στο κάθε πράγμα με αυτή που έχει από μόνη της. Δεν μπορεί κάτι να το κάνεις να το αναγάγεις σε θέμα ενώ είναι πολύ μικρότερης σημασίας. Το Voice 2 το έχετε παρακολουθήσει? Ούτε το παρακολούθησα, ούτε πρόκειται να παρακολουθήσω τίποτα. Γιατί εκείνη την ώρα βλέπω τένις, βλέπω σνούκερ, είμαι λίγο περίεργος εγώ τώρα. Έχω κάτι περίεργα ακούστα. Ή κάθομαι και παίζω μουσική και ακούω μουσική. Γιατί και η μουσική, όταν ακούω, δεν μπορώ να ακούω κάνοντας άλλες δουλειές συγχρόνως. Πρέπει να αφιερώνω κάποιες ώρες, κάθομαι και ακούω μουσική. Ή όταν έχω ελεύθερο χρόνο, βλέπω ταινίες που θέλω να δω και είναι πάρα πολλές καλές ταινίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και από εκεί πέρα βλέπω και διάφορα σπορ. Είμαι λάτρης του τένις, μανιώδης. Βλέπω σνούκερ, βλέπω. Εντάξει, δεν. Γιατί είστε τόσο αρνητικός? Είμαι αρνητικός, δεν είμαι αρνητικός. Είμαι αρνητικός, πώς λέει και η κυβέρνηση, με τους θεσμούς είμαι αρνητικός, δεν είμαι αρνητικός. Δεν μου λέει κάτι, δηλαδή να σας πω γιατί είμαι αρνητικός. Διότι έτυχε ένα βράδυ, ας πούμε, στην Κρήτη που ήμουν πέρυσι σε μια συναυλία και γυρίζοντας το βράδυ στο ξενοδοχείο αργά, στις... Ναι, είδα επανάληψη ένα από τα τελευταία Voice. Μου βάζω τις τηλεόρες πριν κοιμηθώ, γιατί μόνο εκείνη την ώρα θα μπορούσα να το δω. Γιατί αρνούμε κατηγορηματικά από πεποίθηση και λέω, είδα 10 παιδιά, ξέρω 5 πώς ήταν τελευταία. Γιατί ήταν εξαιρετική. Αλλά εξαιρετική όμως. Το λέω με πλήρη συνέστηση. Για τραγουδιστές πήγαν, δεν πήγαν για πώς το λένε, διάστημα άνθρωποι της NASA, έτσι. Λοιπόν, σαν τραγουδιστές ήταν εξαιρετικοί. Πού είναι αυτοί όλοι? Καταπληκτικά παιδιά που τραγουδάγαν πήγαν φορτωμένα με ελπίδες. Τα ξεζουμίσανε επί 5 μήνες κάνοντας ένα τηλεοπτικό σοου που στήθηκε πάνω τους. Τελείωσε αυτό και τα παιδιά γυρίσαν σπίτι τους απογοητευμένα. Νομίζω να θα κάνουν κάτι και δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά για το χαρακτήρα σας, για πολύ προσωπικά σας. Δεν χρειάζεται. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Πείτε μου μια άγνωστη πτυχή της ζωής. Παντρεύτηκα και δεν το ξέρει κανείς. Η γυναίκα μου γέννησε και το μάθανε μετά. Από το μευτήριο βγήκε μια βρώμα. Με το ζόρι, κοιτάτε τη ζωή αυτού νου, πάνε οι καλοθελητές. Εκτός κι αν είναι τίποτα lifestyle, ας πούμε, 3-4 πρόσωπα που γίνονται από μόνα τους και δεν έχω καταλάβει και τον λόγο. Κάνουν όμως καριέρα πολύ μέσω του lifestyle. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Είναι μια δουλειά κι αυτή. Θέλετε να το πάρετε μια δουλειά, είναι μια δουλειά. Πεθαίνω για σένα. Πότε είπατε τελευταία φορά όχι σε πρόταση που σας έκανα? Συνέχεια. Τελευταία. Ξέρω εγώ τώρα, δεν θυμάμαι. Να. Τώρα με πήραν τηλέφωνο για μια συνευλία στην Αυστραλία. Δεν μπορώ να λέω. Είναι πάρα πολλές ώρες για να πάω στην Αυστραλία. Να κάνω μια περίοδο στην Αυστραλία. Είναι τρομακτικά μεγάλο το ταξίδι και στην Αμερική πήγα και κόντουσα να φρικάρω μέχρι να φτάσω. Σταμάτησα στο Λονδίνο, πήγα την άλλη μέρα. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα 20 τόσες ώρες.